Βαλίτσες για την άλλη άκρη του Ατλαντικού, ετοιμάζει ο κριτικός Μάνος Κοκκίνης, αριστούχος φοιτητής του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πλέον το όνομά του θα περάσει στην ιστορία της σχολής, αφού στα 4 χρόνια ολοκλήρωσε τις σπουδές του με 9,83, το μεγαλύτερο βαθμό που έχει αποφοιτήσει έως σήμερα σπουδαστής στο εν λόγω τμήμα. Όταν σου αρέσει κάτι πάρα πολύ, όπως εμένα μου άρεσε το αντικείμενό μου, απαιτήσει από τον εαυτό σου να το κάνεις στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Οπότε πρακτικά η βαθμή είναι πρόκληση στον εαυτό σου, δεν είναι ο αυτοσκοπός. Ο αυτοσκοπός είναι το να μάθεις όσα περισσότερα μπορείς, αλλά με τη μάθηση έρχονται και οι υψηλοί βαθμοί μαζί. Βλέπεις όλους τους σκόπους σου να έχουν πλέον ανταμειχθεί και βλέπεις τους καρπούς των κόπων σου μπροστά σου. Δηλαδή είναι κάτι χειροψιαστό το ότι σου λένε είσαι ο πρώτος. Για τον Μάνο, οι σπουδές στην Αμερική υπήρξαν ένα όνειρο, το οποίο όμως από νωρίς άρχισε να κυνηγάει, έχοντας μάλιστα τη δυνατότητα να επιλέξει εκείνη τη σχολή που θα του τέριαζε καλύτερα. Η συνεχής έρευνα και σύγκριση τον οδήγησε στη Μινεάπολη και συγκεκριμένα στο Πανεπιστήμιο της Μινεσότα, όπου στα τέλη του Αυγούστου θα ξεκινήσει την παρακολούθηση των διδακτορικών του σπουδών, έχοντας μάλιστα κερδίσει και υποτροφία. Έκανα αιτήσεις γιατί ήταν όνειρο ζωής να φύγω Αμερική. Έκανα σε διάφορα πανεπιστήμια αιτήσεις και από αυτά που με πήραν, το Πανεπιστήμιο της Μινεσότα ήταν το καλύτερο, οπότε και το διάλεξα. Με φόντο τις ανακοινώσεις των φετινών βάσεων, τις χαρές αλλά και τις απογοητεύσεις που αρκετοί μαθητές τα βίωσαν, ο Μάνος Κοκκίνης στέλνει το δικό του μήνυμα ελπίδας προς εκείνους που ίσως και να μην έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους. Πιο πολύ σαν συμβουλή έχω να προσθέσω έτσι στα νέα παιδιά τώρα που βγήκαν και οι βάσεις. Βέβαια, αυτό πάει σε τα παιδιά του χρόνου, γιατί έχουν κάνει τα μηχανογραφικά τους φετινή. Προτείνω στα παιδιά να κυνηγάνε τις σχολές που θέλουν και αγαπούν, ακόμα και αν αυτές είναι χαμηλόβαθμες και πιστεύουν ότι δεν έχουν επαγγελματική αποκατάσταση. Να αγαπάς αυτό που κάνεις. Βασικά, αυτό είναι το πιο σημαντικό στο να εξελιχθείς και που ξέρεις μέχρι που μπορεί να φτάσεις. Ούτε εγώ ήξερα όταν μπήκα στο πρώτο έτος.